Καλησπέρα! Το βραδινό vlog της 3ης 5 Μαΐου 2020 το οποίο έχει τίτλο Αθώα φλερτ αλλά εγώ έχω βάλει και ερωτηματικό και θαυμαστικό δίπλα από την επικεφαλίδα που έβαλε η φίλη που έστειλε την επιστολή Πώς την επιστολή Γλυκιά μου θεκλίτσα σε χαιρετώ Για; yeah. Σε πληροφορώ ότι μου φτιάχνεις τη μέρα κάθε μέρα και όχι μόνο τη μέρα αλλά και τη διάθεση και την ψυχή να σε πάντα καλά και τώρα στο προκείμενο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Έχω θέμα με το σύζυγο, ο οποίο έχει άριστη γνώση τη γυναικεία φύση όσον αφορά την κατάκτηση του γυναικών. Είναι παιχνιδιάρη, γενναιόδωρο, αλλά και πανέξυπνα χειριστικό. Και γι' αυτό το λόγο δύσκολα να καλύπτει τι αληθινέ προθέσει του. Μέσα στα 30 χρόνια γάμου μας, δεν πιστεύω ότι με απάντησε παρόλα τα παιχνιδάκια του κατα, παρόλα τα του οποία ήταν μόνο ο λίγων ημερών. Δηλαδή, άρα εσύ γνωρίζει, το έχει βιώσει ότι ο άνδρα σου είναι παιχνιδιάρη και ότι παίζει φλερταριστικά με άλλε γυναίκε, αλλά για λίγε μέρε μέχρι τώρα. Τα τελευταία δύο χρόνια όμω, και εντωμεταξύ, δεν τα πάμε καλά οι δυο μα, δείχνει μια ιδιαίτερη αδυναμία σε μια καλή κυρία, καλοβαλμένη, νοστιμούλα, τσαχπίνα, έξυπνη που το παίζει χαμηλοβλεπούσα, η οποία με βοηθά στις δουλειέ του σπιτιού mm. και την οποία και εγώ συμπαθούσα ή καλύτερα αγαπούσα θα έλεγα και την ίδια δυναμία δείχνει και αυτή η καλή κυρία στον κύριό μου με την ανοχή μου βέβαια. Δηλαδή μπροστά στα μάτια μου παίζεται το έργο για ξεκάρφωμα που λένε. Τι εννοώ όταν λέω ότι της έχει αδυναμία γλυκομιλήματα, γελάκια, υπερβολικές φιλοφρονήσεις, υποσχέσεις για μελλοντικά ωφελήματα και η ανταπόκριση της, πολλές χαρές, περιποιήσεις. Τώρα επιτέλους άρχισα να μπαίνω ψήλοι στα αυτιά μου και θέλω να τελειώσει όλο αυτό. Επιτέλους, κράτησε και δύο χρόνια. Δεν θέλω να τις μιλήσω ξεκάθαρα, διότι πιστεύω ότι θα βρεθώ σε μειονεκτική θέση, άμυνας δηλαδή, και δεν το θέλω με τίποτα. Γιατί να πρέπει να βρεθεί σε μειονεκτική θέση άμυνα, αφού το σπίτι σου είναι και μπροστά σου παίζεται το έργο. Αλλά γιατί να μιλήσει σε αυτήν και να μην μιλήσει στον άνδρα σου. Γιατί εσύ δεν είσαι με αυτήν παντρεμένη, με τον άνδρα σου είσαι παντρεμένη. Είναι όμω και το άλλο. Αν την απομακρύνω, φοβάμαι μην υποψιαστεί κάτι ο άνδρας τη, αν και αυτή είναι παντρεμένη. Mm -hmm. Και τη κάνει κακό, καθότι ο λίγο άγριο. Mm. Αυτή δεν φοβάται τον άντρα τη που είναι άγριο, ότι θα τη κάνει κακό, που φλερτάρει με τον δικό σου τον άντρα, αλλά εσύ φοβάσαι. Hm. Από την άλλη, ο καλό μου, μιλά για τον σύζυγο, βεβαίω, βεβαίω δεν παραδέχεται τίποτα για να μην αλλάξει τίποτα στη συμπεριφορά του. Ενώ στην ουσία αυτό είναι ο φταίχτη και ο φωνιά. Και εγώ τι κάνω. Έχει δίκιο, αυτό είναι ο φταίχτη. Αυτό σκοτώνει τη σχέση σα με το να φλερτάρει μπροστά στα μάτια σου με την κυρία που σε βοηθάει στι δουλειέ. Παρακολουθώ το θέατρο για να δω ποιο θα είναι το τέλος. Ρε κορί, κορί δεν έχεις μάθει τίποτε από τόσα βίντεο που παρακολουθείς. Ότι δεν μένουμε απαθείς μπροστά σε πράγματα που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας, μπροστά μας. Δε θα με, δεν, θα, δεν, θα, δεν θα παρακολουθείς το θέατρο για να δεις ποιο θα είναι το τέλος. Να παίζει ενεργό ρόλο στη δική σου ζωή. Σε ευχαριστώ και μόνο που το διάβασες όλο αυτό το Σεντόνι και τώρα κάντε ό,τι θες. Σε ευχαριστώ πολύ, με πολύ εκτίμηση. Πήρε πολύ καιρό να γίνει το vlog. Είπαμε ότι είναι 5 με 6 μήνε για αναμονή για όσα email έχουν μείνει για να γίνουν vlogs. Και έχουμε update τώρα. Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι τελικά καυγαδίσαμε άσχημα αρκετέ φορέ με τον άνδρα μου για αυτό το θέμα. Και τελικά βλέποντα ότι ήμουν αποφασισμένη για τα χειρότερα, συμμαζεύτηκε αρκετά. Εγώ όμω με συναισθηματικά όλο και περισσότερο από αυτόν. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Αυτό όμω ήταν καθοριστικό για την αποστασιοποίησή μου. Τώρα το μέλλον μοιάζει πολύ σκοτεινό. Αν έχει να μου προτείνει κάτι, θα ήταν πολύ καλοδεχούμενο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, ούτε εγώ, ούτε κανεί άλλο από του θεατές του καναλιού ή από τους σχολιαστέ μπορούμε να γνωρίζουμε στην πραγματικότητα τι προθέσει του ανδρό το αν σε έχει απαντήσει ή όχι κατά τη διάρκεια του γάμου σου και τι πραγματικά έκανε με αυτήν την κυρία. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Δεν είμαστε μάγοι, δεν έχουμε υπερφυσικέ δυνάμει, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο μυαλό του και να ξέρουμε αν όντω ήθελε να κάνει κάτι μαζί τη, αν έκανε κάτι μαζί τη ή αν έκανε κάτι με τι οποιασδήποτε άλλε γυναίκε φλέρταρε κατά καιρού κατά τη διάρκεια του 30χρονου γάμου σα. Αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι εσύ. Φαίνεται ότι μέχρι σήμερα έχει κρατήσει μια πολύ μετριοπαθή στάση, παθητική θα έλεγα. Δηλαδή, σαν να παρακολουθούσε όλα αυτά που συνέβαιναν και ευχόσουν από μέσα σου να μην σε απατήσει. Μπορεί να κάνω και λάθο, ε, δεν ξέρω. Ε, μιλάω για, τις περισ... για το παρελθόν που λες ότι είσαστε 30 χρόνια παντρεμένοι και εκτό από τα τελευταία δύο χρόνια που φλερτάρει αστειεύοντα, αλλά φλερτάρει μπροστά σου με την κυρία που σε βοηθάει στι δουλειέ. Εκτό από αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, λε ότι αυτός ξεκάθαρα έχει ε, φλερτάρει με άλλες γυναίκες στο παρελθόν, έστω για λίγο. Εσύ προσωπικά όμως δεν έχεις κάνει κάτι για να τον σταματήσεις, εξ όσων μας έχεις πει δηλαδή, ή για να βάλεις τέρμα σε αυτή του την συμπεριφορά η οποία αν μη τι άλλο είναι προσβλητική προς εσένα και το πιο σοβαρό απ' όλα σου δημιουργεί ανασφάλειες ή σου δημιουργούσε ανασφάλειες για σένα, για τη θηλυκότητά σου, για το αν σε θέλει ο άνδρας σου, για το αν είσαι αρκετή για τον άνδρα σου κλπ. Άφησες πάρα πολύ καιρό αυτή την ιστορία να συμβαίνει μπροστά σου, δύο χρόνια. Φαίνεται ότι είσαι ένας άνθρωπος που θες να ευχαριστείς τους άλλους, έχεις τα στοιχεία του People Pleaser προσπαθούσες να προστατεύσεις την άλλη γυναίκα από τον άνδρα της σε περίπτωση που την έδιωχνες από τη δουλειά και τώρα που επιτέλους πήρε δράση φαίνεται πως είναι αργά. Δεν ξέρω τι να σε συμβουλεύσω πραγματικά. Αυτό που θέλω να σου πω είναι αν δεν έχεις διαβάσει ακόμη το βιβλίο μου να μείνω ή να φύγω, να το διαβάσεις, και να το διαβάσει και μαζί με τον σύζυγο. Οπότε αντιλαμβάνομαι, ο σύζυγο σου είναι ένα μορφωμένο άνθρωπο, όπω είσαι και εσύ, να καθίσετε μαζί να το διαβάσετε. Σε αυτό το βιβλίο περιγράφεται η συμπεριφορά ενό άνδρα ο οποίο είναι παίχτη, η συμπεριφορά κάποιου ο οποίο το έχει συνήθιο έκτοτε να παίζει με τις γυναίκες και με τις σχέσεις, οπότε και παντρεμένος να είναι κάθε τόσο θα έχει τα φλερτάκια του. Υπάρχει, περιγράφεται η περίπτωση ενός άνδρα, ο οποίος ενώ είναι παντρεμένος με μια γυναίκα, έχει αγαπήσει αλλού. Και γενικότερα περιγράφονται διάφορες συνθήκες και που έχουν να κάνουν με το φλερτ ή με τις εξωσυζυγικές σχέσεις μεταξύ άλλων στο βιβλίο και περιγράφονται και τρόποι με τους οποίους μπορεί μια σχέση να διορθωθεί ή δεν μπορεί μια σχέση να διορθωθεί. Αυτή τη στιγμή εσύ βρίσκεσαι σε μια συνθήκη στην οποία έχεις ξενερώσει με τον άνδρα σου. Ξενέρωσες, ξενέρωσες. Έχει πέσει από τα μάτια σου. Έχεις αντιληφθεί ότι αυτή του συμπεριφορά το πιο πιθανό να είχε ως κίνητρο τη χαμηλή του αυτοεκτίμηση ή την ανάγκη του να δέχεται ε, καλά πράγματα για το εγώ του. Μήπως έχει κάποια στοιχεία αναρκησισμού άνδρα σου δεν μπορούμε να το διαγνώσουμε αν είναι ναρκισιστής ο άνθρωπος, αλλά μήπως μην τυχόν έχει κάποια στοιχεία ναρκισιστικά και ο λόγος που φλέρταρε και επέλεξε να φλερτάρει με μια κυρία που βρίσκεται σε μειονεκτικότερη θέση από αυτόν, γιατί έρχεται στο σπίτι, ερχόταν στο σπίτι σας για να εργαστεί. Ερχόταν στο σπίτι σας και ήταν η βοήθεια η κυρία που βοηθούσε στι δουλειέ και αυτό ήταν ο εργοδότη τη που τη έδινε χρήματα και όπω έγραψε κιόλα, τη υποσχόνταν, μελλοντικά ωφελήματα. Αυτό δεν τον τιμά. Δεν τον τιμά το γεγονό ότι ε, επέλεξε ε, να φλερτάρει με μια γυναίκα η οποία λόγω θέση ούσα εργοδοτούμενη του δεν, δεν, μπορούσε να, δεν είχε δεν είχε τα ίδια φόντα για να τον αντιμετωπίσει με το να φλέρταρε μια γυναίκα που για παράδειγμα στον χώρο της εργασίας του ή να βρισκόταν επίσης οικονομικής όρης μαζί του και όρους μαζί του επίσης οικονομικής όρης δοτική μαζί του και να μπορέσει να το βάλει στη θέση του. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ε, δεν το θεωρώ ότι είναι το τέλος του κόσμου να χωρίσει μια γυναίκα στην ηλικία που βρίσκεις εσύ δεν υπάρχει όριο διαζυγίου, δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν είμαστε 50 και 60 ετών και 70 ετών ακόμη, ότι όσα χρόνια μας έχουν απομείνει θα τα ζήσουμε με έναν άνθρωπο που δεν μας εκτιμά, που δεν μας σέβεται, που δεν αναγνωρίζει τα λάθη του και δεν κάνει ουσιαστική προσπάθεια για να έχει μια υγιή σχέση μαζί μας. Ε, η γνώμη μου ξανά είναι να διαβάσω το βιβλίο μου να μείνω ή να φύγω, να δείτε σοβαρά την πιθανότητα να πάτε μαζί σε ψυχολόγο, και αν δεν δέχεται ο άντρας σου να πάει σε ψυχολόγο, να πας μόνη σου. Γιατί σε αυτή την περίοδο χρειάζεσαι στήριξη και βοήθεια. Γιατί η αυτοεκτίμηση σου και η αυτοεικόνα σου τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον έχουν χτυπηθεί ανελαίητα. Είναι εξαιρετικά τραυματικό μπροστά στα μάτια σου να φλεφτάρει με την κυρία που σε βοηθάει στι δουλειέ ο άνδρα σου, να χαριεντίζονται μπροστά σου ουσιαστικά, να παίζουν με την νοημοσύνη σου και εσύ να τα καταπίνει όλα αυτά. Κάποια στιγμή ήταν να ξεσκάσει και φαίνεται πω ξέσκασε και ξέσπασε. Δεν ξέρω αν σώζονται τα συναισθήματά σου, δηλαδή δεν γνωρίζω αν έφτασε σε ένα σημείο που έχει πει: Κανεί, φτάνει, ότι και χρυσό να γίνει αυτό ο άνδρα, εγώ δεν μπορώ να είμαι μαζί του από τη στιγμή που μου φέρετε με αυτόν τον τρόπο, θα το δείξει, θα δείξει η πορεία. Αυτά έχω να σου πω, σου στέλνω την αγάπη μου και λυπάμαι για την ταλαιπωρία που πέρασες. Και για όσους άντρες βλέπουν αυτό το βίντεο, αξίζει τον κόπο να πληγώνετε τη γυναίκα σας, τη σύντροφό σας, για να τονώσετε ίσως τον εγωισμό σας. Γιατί παίρνω την περίπτωση ότι δεν είχε εξωσυζυγική σχέση με αυτή την κυρία, ότι έκανε το φλερτ απλώς για να τονωθεί το άρρωστο εγώ του. Είναι πολύ πιο χρήσιμο, πολύ πιο δημιουργικό να τονώνουμε την αυτοεκτίμηση μας καλυτερεύοντα τη σχέση μας με το τέρι μας, παρά να ψάχνουμε επιβεβαίωση από τρίτα πρόσωπα, τα οποία έχουν και κάποια άλλα κίνητρα για να μας δώσουν την επιβεβαίωση. Π.χ. με φλερτάρι το αφεντικό, δείχνω ότι ε, συμφωνώ ή συνενώ, για να τα έχω καλά με το αφεντικό για να έχω δουλειά. Τι να πω. Το πρόβλημα σου δεν είναι η ξένη κυρία, η κυρία που εργαζόταν στο σπίτι σου, το πρόβλημα σου είναι ο άντρας σου. Και μαζί με αυτόν πρέπει να το επιλύσετε. Έχεις την αγάπη μου. Καλό βράδυ.